Gangnam Style. Gangnam Style. Τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής τηλεόρασης. Τι λέει, δεν χρειάζεσαι βάψιμο. Έχεις φυσική ομορφιά. Εγώ και έχω ερωτεύσιμο, τι να κάνω. Εντάξει δηλαδή. Πάρα πολύ για κορεάτες τώρα. Είσαι ρίμος για κορεάτες, πάμε. Τι γράφει αυτό εδώ το πανό. Είναι καλή ευκαιρία να μάθουμε τώρα. Hey guys. Hello. Τι κάνετε. Κάνετε ελληνικά τελείως. Εδώ, δικός μας εσύ δηλαδή, της Ελλάδος. Ναι, ναι. Τι γράφει εδώ το πανό. Το γράφει ότι εμείς ήρθαμε να νικήσουμε την Ελλάδα και να παίξουμε δυνατά. Πες μου, σε λένε Park στο επίθετο. Park. Δεν είσαι Park εσύ. Ναι, εγώ είμαι Yoon. Είσαι Yoon. Γιατί οι μισοί περισσότεροι είναι Park, έτσι δεν είναι Park και Lee. Park, Lee, όλοι. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε και στην εντεκάδα των Νοτιοκορεατών, οι οποίοι παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο με τον Yoon κάτω από τα goal post. Young Lee, Jin Su Kim, Young Won Ki, Zeon Ko Hong, Sangen Ki. Και πάμε μαζί στο τελικό. Όπως βλέπεις, πρόσεχε, θα το δείξω αναλυτικά. Πάμε μαζί στον τελικό. Αυτό είναι το όλο concept. Διότι υπάρχει μια ελληνοκορεάτικη φιλία, όπως καταλαβαίνετε, και οι άνθρωποι ήρθαν εδώ ευγενικά, ωραία και όμορφα, να εξηγήσω ότι θα πάμε μαζί στη Βραζιλία και όπως ακούσατε θα δώσουμε εκεί ραντεβού. Me from Korea, the only thing I know from Korea is this. I don't know anything else from Korea. Only know Gangnam Style. Θέλει 15 ώρες για να πάμε μέχρι την Κορέα με αεροπλάνο μέχρι από εδώ, από την Ελλάδα. Είναι μακρινό. Ο φίλος ήρθε από την Τουρκία όμως, ήρθε από κοντά, γιατί είναι εδώ και σπουδάζει προφανώς. Και Τουρκία-Ελλάδα τι είναι, ένα τσιγαροδρόμος, δεν είναι τίποτα. Okay, welcome. Can we have a photo? I'll give you a photo. Give me the photo. I do my job. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hello guys. Hello. From Greek Television. I suppose from Korean. Welcome. Thank you. So it's the first time you came here? The first time, yeah. We're going to Brazil, everybody? Yes. So I'll find you in Brazil. Yes, you can meet our yeah, yeah. We're gonna have a commentator and announcer for in the Brazil, so you can see them also in the Brazil. So the best to say next date is on Brazil, I find them yeah, on Brazil. Brazil에서 다음번에 또 보면은 이제 인사를 하고 얘기를 하겠다라고 하는데. Oh. And we dance samba and Gangnam Style, right? Okay. Okay. Yeah. Oh, Gangnam Style. Samba. Nice to meet you. Okay. And samba and Gangnam Style. Thank you. Open Gangnam Style. Πες ότι θέλεις να βγάλεις φωτογραφία για διαβατήριο. Βγάζεις. Βγάζω. Και διαβατηρίου. Και για διαβατηρίου. Για Βραζιλία, Κορέα, Νότια, Κορέα, Βορέα, Νότια. Αυτό θα το χρειαστούμε οπωσδήποτε. Γιατί οι υπόλοιποι επαγγελματίες σε φωτογράφοι βγάζουν απλές φωτογραφίες. Και με Βραζιλιάνα. Με Βραζιλιάνα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ψάχνουμε να πάρουμε ένα φωτογράφο μαζί μας με το Δήμο στη Βραζιλία. Που να είναι κατά αποκλειστικότητα να ξέρει να φωτογραφίζει Βραζιλιάνα όπως πρέπει. Θέλω να είσαι ειδικό. Σάμπα. Επίσης θέλω να παραπονηθώ γιατί χρόνια σε ξέρω είσαι στα γήπεδα με Τσαρούχη. Πού είναι το Τσαρούχη, τι Έλληνας είσαι εσύ. Μεγάλωσε το πόδι μου γιατί έχω άκοπα τα νύχια και δεν με χωράει το Τσαρούχη. Στη Βραζιλία θα έρθει το Τσαρούχη, μην πω και με φουστανέλα. Με φουστανέλα και Τσαρούχη, δεν θα και φέσει, σλάχι. Ή είσαι επαγγελματίας, δεν είσαι. Και έτσι ολοκληρώθηκε και η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος σήμερα εδώ στο Καραϊσκάκης. Είναι πολλοί ωστόσο οι Κορεάτες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και οργανωμένα μάλιστα τα τραγούδια τους και τα συνθήματά τους με το κυριότερο σύνθημα να είναι «Είμαστε φίλοι». Το λένε και στα συνθήματά τους, το γράφουν και στα πανό τους. Έτοιμοι για τους εθνικούς ύμνους. Ωραία πάσα του Σόνι για τον Μπαρκ.
ξεπέταγμα για τον Park. Πολύ ωραίο γκολ στο 18. Το αριστερό μόνος του πάνω τελειώσει, όχι. Κατσουράνης το κάνει και έξω. Προσπάθεια του Παπαδόπουλου, έρχεται ο Σαμαράς. Γυρίζει την κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι. Τώρα τρίτη, τρίτο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Κιμ και τώρα η πάσα του Κο Σον. 2-0. Δοκάρι και μέσα, την πέρασε την μπάλα. Από εκεί που φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει, αλλά είναι, όπως έχουμε πει, ένας πολύ επάνω από το μέσο όρο ποδοσφαιριστής. Ο Χεουν Μιν Σον. Καταρχάς, κόλλα 5. Μας νικήσατε, έτσι. Χάσαμε. Δεν χάσαμε ακριβώς. Εντάξει. Εμείς χάσαμε. Εσείς νικήσατε. Το ευχαριστήθηκες το ποδόσφαιρο, εντάξει, ήταν ωραία. Ναι. Ήταν ωραία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πώς πέρασε σήμερα ακόμα εδώ της Κορέας. Νομίζω ότι το διασκεδάσανε πολύ ωραία και μας κάνανε και εντύπωση, να πω την αλήθεια. Είναι η καλύτερη φίλαθλη που έχουμε φιλοξενήσει μέχρι τώρα. Ναι, είναι πολύ οργανωτική. Ήρθαν περίπου 10 άτομα από τους κόκκινους διαβόλους που είναι οι επίσημοι φανς της Εθνικής. Αυτή η μπλούζα είναι η επίσημη μπλούζα που θα πάνε στο Μουντιάλ. Είναι πρώτη φορά σήμερα που τη βγάζουν. Και είχαμε πολύ καλή οργάνωση και από την πρεσβεία και από το σύλλογο εδώ των Κορεατών. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα που πήρα την ευκαιρία από τον προπονητή μου να αγωνιστώ σε ένα επίσημο, σε ένα παιχνίδι της Εθνικής, αν και ήταν φιλικό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί η υπομονή μου και η δουλειά τόσων ετών ανταμείβομαι με αυτή τη συμμετοχή σήμερα. Σίγουρα ήταν κάτι πολύ ευχάριστο το να αγωνίζομαι με την Εθνική, να βλέπω τα παιδιά που κατάφεραν να κερδίσουν πολλά με την Εθνική, να τους βλέπω μπροστά μου δηλαδή εφόσον αγωνίζομαι, και με κάνει πολύ χαρούμενο για τη συνέχεια. Η ομάδα δεν φάνηκε νομίζω έτοιμη, δείξαμε κάποιες αδυναμίες που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ήμασταν 2 μέρες μόνο μαζεμένοι, δεν είχαμε αρκετό χρόνο όσο χρόνο έχουμε τις προηγούμενες φορές. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτές και νομίζω θα βγάλουμε καλύτερο πρόσωπο αυτό το πραγματικό μας. Το μοναδικό θετικό που μπορώ να βγάλω από το σημερινό φιλικό είναι ότι δύσκολα μπορούν να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή και ότι αν δεν σεβόμαστε τον αντίπαλο, αν δεν δείχνουμε το πάθος και τη διάθεση που δείχναμε σε κάθε παιχνίδι μέχρι τώρα, ανεξαρτήτως του τι ήταν, με αυτή τη διάθεση και με αυτή τη συμπεριφορά στο Μουντιάλ δεν πρόκειται να καταφέρουμε να κερδίσουμε κανέναν.